Για την ακρίβεια, εμένα δεν πέρασαν οι χειροπέδες, αλλά σε όλους μας πέρασαν τους αριθμούς αυτούς, τα νούμερα, με τα οποία χαρακτηριζόμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας μας από τις Ισραηλινές αρχές. Τα πράγματα τα περιέγραψε πολύ καλύτερα ο Βαγγέλης που μίλησε πριν από μένα, που ήταν και στην πρώτη γραμμή. Εγώ ήμουν στο υποστηρικτικό σχέδιο της προσπάθειας να μπορέσουμε να διασώσουμε πολυμεσικό υλικό, το οποίο δημοσιεύεται ήδη από άλλους που έχουν φτάσει στις χώρες τους και θα δημοσιεύσουμε και εμείς εδώ από κάποια αντίγραφα που έχουμε καταφέρει να σώσει, να σώσουμε. Δεν δεχτήκαμε εμείς μέσα, οι οποίοι ήμασταν προστατευμένοι στο εσωτερικό του πλοίου, δεν δεχτήκαμε κάποια επίθεση. Ωστόσο, περάσαμε και εμείς όταν τελείωσαν όλα, όταν καταλήφθη η γέφυρα και είχε πλέον σταματήσει το πλοίο, περάσαμε και εμείς μπροστά από τους Ισραηλινούς στρατιώτες και μας κατέβασαν, μας πήραν τα πράγματά μας, μας αφαίρεσαν ό,τι είχαμε πάνω μας. Μας απομόνωσαν σε μια μεριά του πλοίου μαζί με τους άλλους. Το σημαντικό είναι ότι προσπάθησαν επανειλημμένα να απομονώσουν τους βουλευτές και αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι Ισραηλινές αρχές. Προσπάθησαν να απομονώσουν τους βουλευτές και σε πολλά σημεία της διαδικασίας και να τους να τους έχουν με μια διαφορετική μεταχείριση από ότι όλους τους υπόλοιπους από εμάς. Προς τιμή τους, όλη η ομάδα των βουλευτών, και γι' αυτό ήρθε άλλωστε μαζί με αποφασιστικότητα. Μιλάμε για τον Ισπανό βουλευτή, για τον Σουηδό, τον Νορβηγό και τους δύο Έλληνες και τον ένα πρώην Καναδό βουλευτή. Οι οποίοι είχαν εκ των προτέρων λάβει την απόφαση ότι θα παραμείνουν μαζί με όλους μας και θα απαιτήσουν να μην έχουν καμία διαφορετική μεταχείριση από οποιονδήποτε άλλο μέρος του πληρώματος του ΕΣΤΕΛ. Στη σωματική έρευνα που σας έκαναν, σας δόθηκε η εντύπωση ότι έψαχναν με μεγάλη μανία το υλικό που θα πρόδιδε την επιχείρησή τους? Απολύτως αυτό. Ήταν ο σκοπός των σωματικών ελέγχων, οι οποίοι έγιναν επανειλημμένα σε πάρα πολλά σημεία και πέρα από τα ιωθώτα, δηλαδή εκεί που περιμένεις που να περάσει σωματικό έλεγχο, σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή που κατέβαινες ή ανέβαινες από αυτοκίνητο, μεταγωγικό κλούβα και τέτοια, έκαναν και πάλι σωματικό έλεγχο. Έψαχναν και πάλι τα πράγματα. Ρωτούσαν και πάλι, τι έχεις εδώ, έχεις κάτι, έχεις για να δω, βγάλει το γυλαίκο σου, να ψάξω τις τσέπες σου. Στις τσέπες σου έχεις βγάλει τα πράγματα. Τους ενδιέφερε πάρα πολύ να βρουν κάρτες με υλικό που πιθανότατα να είχε σωθεί. Και αυτό φάνηκε γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο πήραν από τα χέρια μου ήταν κάρτες, όταν άνοιξα το πορτοφόλι μου για να δουν τι έχει μέσα. Είχε μια κάρτα την οποία την πήραν αμέσως. Την αφαίρεσαν αμέσως. Μνήμης, εννοείται. Μια κάρτα μνήμης, ναι. Μια κάρτα μνήμης. Τα υπόλοιπα, ό,τι είχε περιεχόμενο το πορτοφόλι μου, το κοίταξε, μου το ξανάδωσε, το ξανάβαλα πίσω. Λέω και την κάρτα γιατί είναι ακριβή. Με αυτή τη δικαιολογία τέλος πάντων. Μου λέει, όχι, δεν πρόκειται να πάρετε ούτε κάρτες, ούτε τηλέφωνα, ούτε κάμερες. Τον κύριο Διαμαντόπουλο τον χτύπησαν. Οι υπόλοιποι που σπουδαίνουν στην αποστολή αυτή, δεχτήκατε κάποιο είδους επίθεση πέρα από τη σύλληψη, την καταγωγή και όλα αυτά? Κατόπιν της επίθεσης και κατόπιν των χτυπημάτων τα οποία έγιναν στους μπροστινούς, σε αυτούς που κρατούσαν την αλυσίδα μπροστά στη γέφυρα με παθητικό τρόπο, χωρίς να χτυπάνε κανέναν και χωρίς να σπρώχνουν κανέναν, δεν χτύπησαν κανέναν άλλον, τουλάχιστον μπροστά μας. Τράβηξαν πολλούς από εμάς σε κάποιες στιγμές σε απομόνωση. Μεμονωμένα κάποιους σε κάποια δίθεν τύπου ανάκριση, με δύο στρατιώτες πάνω από το κεφάλι του, ένας κολλητά να κάθεται δίπλα και να σπρώχνει και ο άλλος μπροστά, όλοι με καλυμμένες με κουκούλες, ναι, με κουκούλες, πότε με φωνές και πότε με κλίκες, πότε με ένα σωρό άσχετες ερωτήσεις που μόνο σκοπό είχαν να παραπλανήσουν ή να σε κάνουν να αντιδράσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πιθανότατα να γίνεις και επιθετικός. Γιατί ίσως αυτό ήθελα να πετύχουν κάποιος να γίνει επιθετικός και να κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να υποθέσω. Και φυσικά οι μόνοι που ξέρουμε και ανησυχούμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή για την τύχη τους, που ξέρουμε ότι υφίστανται διαφορετική μεταχείριση, είναι οι Ισραηλινοί πολίτες που ήταν πάνω στο ΕΣΤΕΛ.
είναι τρεις Ισραηλινές πολίτες, τρεις Ισραηλινής υπηκότητας πολίτες και ένας Εβραίος γεννημένος στο Ισραήλ αλλά σουηδικής υπηκότητας, που είναι και οι τέσσερις μαζί σε απομόνωση, ξεχωριστά τελείως από τους άλλους, φυσικά με τη βία, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο τη στιγμή που μας ανέλαβαν οι Έλληνες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.